Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τη Σοφία την Παραδίση, τον Σπύρο Σταθάκη, τον Γιάννη τον Λοβέρδο να καλησπέρισουμε. Τον κύριο Μπάμπη Καούκη, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Ηλίου και γραμματέα της ΔΑΚΕ των Εφοριακών. Καλησπέρα κύριε Καούκη. Καλησπέρα κύριε Μπαμπινάκη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε να πάνε όλα καλά και. Τι να πάνε όλα σήμερα... καλά, από αύριο θα μας σκίσετε. Τι θα πάνε όλα καλά. από αύριο θα μας σκίσετε. Αν μου επιτρέπεις, Αντώνη, εγώ εκτιμώ τον Μπάμπη ιδιαίτερα, γιατί τον έχω γνωρίσει τελευταία προσωπικά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το κουράγιο να πάει στο Ήλιον, να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος, ενώ εκεί υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δήμαρχος, ο Ζενέτος. Και παρόλα αυτά είχε το κουράγιο, που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό, να έχεις το κουράγιο να κατεβαίνεις απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό. Είναι αγαπητός ο κόσμος. Ο κόσμος εκτίμησε όμως. Είναι και ο Ζενέτος, αλλά δεν είναι το γεγονός ότι είναι εφοριακός. Είναι αγαπητός. Είμαστε κοντά στην κοινωνία και αφογκραζόμαστε την κοινωνία και το δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι σκίζεται δικαίως. Ναι. Δικαίως. Εμείς πήγαμε και λίγο παραπέρα από το Ζενέτο, γιατί είπαμε να σου πω αυτό που δεν κάνουν πολλοί δήμαρχοι. Ότι πρέπει να δουν ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί και μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί εκτίμησε ο κόσμος αυτό το πρόγραμμα, το δικό μας εκτίμησε, ότι μπορούμε να και την ανεργία σε ένα δήμα την καταπολεμήσουμε με κάποιες δράσεις όπου μπορείς μέσω επιχειρήσεων που θα αναπτυχθούν και να είσαι ένα ευέλικτο περιβάλλον. Ωραία, θα μας τα πείτε τώρα μετά. Ναι. Κάτσε να πούμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Φώτη Χαρίτο, το δικηγόρο, στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Καλησπέρα κύριε Χαρίτο. Καλώς ήρθατε. Και στον πατέρα του που είναι τηλεθεατής μου. Ναι, αλλά τηλεθεατές ναι, πολύ του σημαίνει. Ναι. Πολλά χρόνια. Πολλά εγώ βλέπω το φανατικός. Φανατικός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Σοφία, να δούμε τι γίνεται με το διαστημάνθρωπο, τον κύριο Παπά και το διαστημικό του κέντρο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η υπόθεση κράτησε αρκετά και αναφέρουμε στον κύριο Κρυμιζή. Πάμε να δούμε το βίντεο καταρχάς, να το σχολιάσουμε. Πάμε. Γιατί εδώ πέρα θα μας τρελάνουν τελείως. Το βίντεο παρακαλώ πάρα πολύ που... Το πήρανε τα ούφο. Το πήρανε τα ούφο το βίντεο. Τα άλλιαν του παπά. Έχει μπει σε τροχιά γύρω γύρω. Σε παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού προχώρησε ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος άφησε βαρύτατες αιχμές και υπονοούμενα για έλλειψη διαφάνειας και γραφειοκρατία που υπονόμευσε συστηματικά την προσπάθειά του. Ο Σταμάτης Κρυμιζής σε μια μακροσχελή επιστολή γνωστοποίησε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Μόλις ένα μήνα μετά τον διορισμό του, ο κύριος Κρυμιζής καταγγέλει μεταξύ άλλων προσπάθειες καθαρής χειραγώγησης του οργανισμού προς προκαθορισμένες κατευθύνσεις στην ξεκάθαρη επιμονή να προωθηθούν δράσεις χωρίς αξιολόγηση, χωρίς αξιοκρατία, μακριά από τα διεθνή πρότυπα, να υπηρετηθούν προσωπικές ατζέντες και να υπάρχει πλήρης έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία. Βαριά εκτεθειμένη για φαύλες πρακτικές αφήνει την κυβέρνηση ο κύριος Κρυμιζής, εξ αφορμή των αποκαλύψεων του Διεθνούς Κύρου στο Επιστήμονα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν δρυμύτατη επίθεση τόσο προς τον κύριο Νίκο Παπά ως αρμόδιο υπουργό, αλλά και ως προς το σύνολο της κυβέρνησης. Θυμάστε, Αντώνη, πώς είχε πει η Ράδιο Αρβίλα, πώς είχαν ονομάσει την ελληνική NASA. Μάσα. Μπορεί κάτι να ξέρανε περισσότερο η Ράδιο. Το θέμα είναι ότι τώρα... Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και ηθικό. Και ο Διευθύνος Σύμβουλος. Και ο Διευθύνος Σύμβουλος. Λοιπόν, η ομάδα αυτή που είχε δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή και αν θέλετε έκανε την πρώτη δουλειά για να ξεκινήσει η λειτουργία του οργανισμού, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και φεύγει. Και αμέσως οι θέσεις καλύπτονται από άλλα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για να δημιουργηθεί ένας οργανισμός και να οδηγηθούν κάποια χρηματικά ποσά και κονδύλια σε αυτόν τον οργανισμό, έπρεπε να πάει κάποιος που να γνωρίζει πώς θα το διαχειριστεί. Ναι, αλλά, από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε η λειτουργία. Στο κράτος των Σιριζέων. Δεν λέω με αρνητική έννοια. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε, μετά από ένα μήνα, οι άνθρωποι αυτοί δεν αντέχουν να συνεχίζουν να βλέπουν όλα αυτά τα άσχημα τα οποία δρομολογούν. Συγγνώμη, Σοφία μου, έρχεσαι από την Αμερική, από την NASA. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική αξιοκρατία. Εδώ δεν υπάρχει. 600 άτομα διοικούσε. Πού να καταλάβει. Ήτανε αντιπρόεδρος της NASA. Αντώνη. Καταρχήν, 40 χρόνια, παιδιά. Δεν είναι απλά. Το λάθος ξεκινάει και από τον κύριο Κρυμιζή.
ήταν στην Αμερική, ήταν σε ένα οργανισμό με 600 άτομα. Έρχεσαι εδώ, όταν δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο ένας υπουργός, ένας υφυπουργός και ένα επιτελείο του από το Μέγαρο Μαξίμου που σου λέει ότι εγώ θέλω να μου φτιάξεις αυτό. Κάποιο πρέπει και εσύ να μπεις στη διαδικασία, να προβληματιστείς και να ανησυχήσεις για ποιο λόγο το θέλουν. Μην μου πείτε τώρα στην οικονομική κρίση το πρώτο πράγμα που θέλαμε να ήταν ο ελληνικός οργανισμός. Τώρα, μισό λεπτό. Τώρα πάμε να ακούσουμε καταρχάς τις αιχμές του εναντίον του κυρίου Κρυμιζή τώρα. Γιατί ξέρετε, όταν πας κάπου, λέει, σε 20 μέρες κατάλαβε. Ρε, σε ένα λεπτό ένας έξυπνος άνθρωπος σας καταλαβαίνει. Είσαστε πολιτικοί απατεώνες, ψεύτες, λοποδίτες, κλέφτες, ό,τι θέλετε είσαστε, ληστές. Είχε καταλάβει από τη δεύτερη εβδομάδα όταν έγινε η επίσημη συνάντηση, όπου δεν υπήρχαν τα μέλη του ελληνικού οργανισμού, διαστημικού οργανισμού, αλλά υπήρχαν από μόνο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε να δείτε τι αρχίζουν τώρα και λένε εναντίον του ανθρώπου. Για πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ. Δεν είναι μόνο, λέει, ο κ. Κρυμιζής. Έτσι. Αυτός είναι ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Ξέρετε, αυτός είναι ο επόμενος. Αυτός που ανέλαβε τώρα. Έτσι, το Σαΐνι. Ο Κρυμιζής ήταν το παιδάκι για όλες τις δουλειές. Σιγά τώρα. Δεν είναι μόνο ο κ. Κρυμιζής. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό. Απλώς εσείς στα μίντια τον προβάλλετε περισσότερο από όλους. Η αξιοκρατία δεν πρέπει να περνάει από το κόσκινο μόνο του κυρίου Κρυμιζή. Είμαστε και εμείς αξιοί. Ο κύριος Κρυμιζής είναι αστροφυσικός. Το διάστημα τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως υπόθεση μηχανικών. Βέβαια. Ωρε Παναγία. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε και για διαπλανητικά ταξίδια τώρα. Λέψε κασμένε. Η πρώτη αποστολή θα γίνει στο Άρη, γιατί είστε αριανοί όλοι. Λοιπόν, άκου τώρα. Καταρχήν, για να το διασκεδάσω και λίγο, γιατί μου βγάζει και λίγο γέλιο εμένα. Αυτό μου θυμίζει λίγο, θα το μεταφράσω στα ελληνικά, αυτό το σκετσάκι στο Muppet Show, στα ελληνικά, μην παρεξηγηθεί κανείς, είναι αυτό το Muppet Show, γουρούνια στο διάστημα. Το Pigs in Space. Έτσι. Προφανώς το ρόλο τώρα ο κύριος Παπάς είναι ή ο Ισαάκ Ασίμοφ, ή ο Καρλ Σαγκάν, ή ο Στίβεν Χόκκιν και μπορεί να κρίνει. Λοιπόν, το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, Ραντώνη, η απαξίωση αυτού του ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος επί δεκαετίες ήταν υπεύθυνος διαστημικού προγράμματος της NASA, ρε. Ρε, ήταν υπεύθυνος του διαστημικού προγράμματος της NASA, ρε. Θέλουμε μηχανικούς, κύριε. Και λέτε αυτά τα πράγματα και απαξιώνετε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά έχει δίκιο ο Σοφιακός Μονό. Έμπλεξε μαζί τους, κακός. Πού πας, ρώτα πρώτα να δεις με ποιους πας να φέρει. Έναν άνθρωπο λοιπόν που οι Αμερικανοί θα έκαναν τα χίλια μίλια να τον κρατήσουν. Ήταν που ήταν υπεύθυνος. Ναι, ακριβώς. Που ήταν υπεύθυνος του διαστημικού προγράμματος. Δηλαδή, προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργήσει με την ομάδα του το διαστημικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση του Άρη. Τα διάφορα βόλια. Δηλαδή, και μου έρχονται και μου λένε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα. Ρε παιδιά, δεν έκανε κατάληψη στα σχολεία. Δεν έκανε ούτε μία κατάληψη. Δεν έκανε κατάληψη. Ούτε μία κατάληψη. Εντάξει, μέσα σε όλα αυτά, Σπύρο μου, να πούμε ότι δεν ήταν και μοναδικός. Όχι. Υπάρχουν κι άλλοι. Δεν λέμε ότι ήταν μοναδικός. Ναι, ρε Σοφία, αλλά μιλάμε για τον άνθρωπο. Αυτό που προσακύρωσε είναι πολύ σημαντικό. Από σήμερα, από χθες το βράδυ, έχουν αρχίσει όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ και τον απαξιώνουν. Θα έρθει κάποιος άλλος από τους σημαντικούς Έλληνες τώρα με αυτό που έλεγε. Γιάννη, είναι πρωτοφανή. Θα έρθει κανένας άλλος. Είναι πρωτοφανή. Αλλά το βλέπει θλιβερό. Είναι θλιβερό. Επειδή λέμε ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στο εξωτερικό. Υπάρχουν. Μετά από αυτό που είπα το Κρυμιζής, πιστεύει κανείς εδώ σε αυτό το τραπέζι ειλικρινά ότι θα έρθουν άλλοι Έλληνες. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Κύριε Κρυμιζή, ο Βαρουφάκης τι έπαθε, φίλε μου. Τι έκανε ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης δεν έπαθε το ίδιο. Δεν ήταν στο εξωτερικό. Όχι, δεν έχει να κάνει. Λέει. Θα πει στον ταβέρνα μου σλάκι. Θα πει κανένα μετεωρίτη. Όχι, λέω άλλο, λέω. Δεν με καταλαβαίνει. Λέω άλλο πράγμα. Λέω υπάρχουν, λέει, και άλλοι επιστήμονε στο εξωτερικό. Και ο Βαρουφάκης στο εξωτερικό επιστήμονα ήταν. Και ήρθε εδώ να βοηθήσει. Του λέει ο Τσίπρας. Θέλω, φίλε μου, να τα κάνει έτσι. Ήρθε και τα έκανε μπάχαλο. Ό,τι του πει. Πάμε να δείτε τι είπε ο παπά τι έγραψε στο Twitter. Γιατί δεν μπορεί να μην γράψει ο διαστημάνθρωπος. Ο Κάρλ Σαγκάν της Ελλάδος. Επειδή διαβάζω, λέει, διάφορα πρόθυμα πρωτοσέλιδα που παραπαραγάγουν άθλια υπονοούμενα. Ο νοσοστάτος εδώ, ελληνικός, πώς το λένε, διαστημικός οργανισμός, δεν έχει διαχειριστεί ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος. Είναι στη φάση απόκτησης αφημί και συγκρότησης εσωτερικού κανονισμού. Οφείλουν όσοι σηκώνουν σκόνη να το διευκρινίσουν. Καλά, δεν είπαμε ότι έκλαψα κιόλας. Αλλά σήμερα άκουγα τον κύριο Χριστοφορίδη, το σύμβουλο του κυρίου Παπά στην ΕΡΤΟ που πήγε να. Τον Γιώργο. Ναι. Με το χωνί. Έχουμε κάνει ήδη σημαντικό έργο. Το χωνί. Έχουμε κάνει ήδη σημαντικό έργο. Αυτό δεν έχει ούτε αφημί ούτε εσωτερικό κανονισμό. Είναι σημαντικό έργο. Γιώργο, κλείσατε το κανάλι του το δω το πανελλαδικό. Μη σε αναγόρια. Σημαντικό έργο είναι και αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δείτε τι είπε όμως ο κύριος Κρυμιζής
και αναφέρθηκε και εναντίον του Γενικού Γραμματέα της ΕΠΣΙΛΟΙΣ του ΤΑΦΤΑΦ. Έτσι. Δείτε πώς το φέρει ο άνθρωπος, γιατί σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Αυτοί εδώ πέρα με τρελάνουν. Προφανώς κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μιλήσαμε για κλοπή, κύριε Παπα. Κανένας δεν μίλησε για κλοπή χρημάτων. Προφανώς κάτι άλλο παράξενα κατσαπλιάδικα του κάνανε. Έτσι και ο Μαγκλάρας και ο καθένας. Δεν είναι φερέφωνο, λέει. Νομίζω ότι αυτό περιγράφει στην επιστολή. Μα δεν μίλησε κανείς. Δεν περιγράφει για κλοπή. Για πάντα κλοπή ο Κρυμίζης. Περιγράφει μια αρρωστημένη κατάσταση. Μα έτσι είναι. Άρα, κύριε Κρυμίζη μου, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Τώρα θα ακούσεις και τα υπόλοιπα. Κάτσε εκεί πέρα. Ούμπλεξες. Πήγες στοιχείο εκεί στο νησάκι σου. Κάτσε εκεί πέρα. Να μας παρακολουθείς από εκεί πέρα κάθε βράδυ. Αν θέλεις, έλα από εδώ να πει μια κουβεντούλα. Και πάμε τώρα στον κύριο Καούκη. Καλά, εσείς δεν μιλάτε καθόλου. Πώς το βλέπετε αυτό το. Το διαστημάνθρωπο. Τα ούφο και τα άλλια. Τι. Εντάξει, έχει άλλο πνεύμα. Γίνει, φωτίζεται. Καταρχάς, ο διαστημικός οργανισμός δεν είναι απαραίτητος στην πατρίδα μας. Έχουμε. Ο Ελλάσσατ που είναι. Κοίτα, όλα χρειάζονται έτσι. Ναι, το θέμα, όλα χρειάζονται. Αφού τα έχουμε θέμα, όλα τα άλλα, πάμε στο διάστημα. Το θέμα είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε. Ναι. Σήμερα οι προτεραιότητες είναι άλλες. Ποιες? Η καθημερινότητα. Κάνουμε κατασχέσεις. Κατά την καθημερινότητα. Αυτή είναι η πρωτότητα που μπορούν να φτιάξουν την καθημερινότητα του κόσμου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι έτοιμες. Έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι είναι έτσι. Ήδη έχουν ξεκινήσει από το Γενάρη, είπαμε, τα αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και τώρα ξεκινάνε πληστηριασμοί. Τα ξέρετε και ο κύριος Χαρίτος, από αύριο, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και σιγά σιγά θα πάνε και στην πρώτη κατοικία. Και ας λένε κάποιοι Σιριζέοι ότι στέλνουμε στους εφόρους χαρτιά τα οποία τους λέμε ότι θα εξετάζουν τον φορολογούμενο, αν έτσι. Θα γίνει το ίδιο φιάσκο ό,τι έγινε και με τις 120 δόσεις. Δεν ισχύει τίποτα. Το καλοκαίρι λίγο θα ηρεμήσουν λόγω καλοκαιρινών διακοπών, γιατί δεν γίνουν πληστηριασμοί τον Αύγουστο και από Σεπτέμβριο και η πρώτη κατοικία δυστυχώς θα είναι σοριδών οι κατασχέσεις. Και εκεί θα δούμε εικόνες, δυστυχώς, λυπάμαι για αυτό που το λέω, και σαν την Ισπανία. Να μπαίνουν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων και να τους πετάνε έξω. Και θα έχουμε δράματα. Ξέρετε, κύριε Καούκη, θα το πω ευθέως για να πάμε μετά και στην Κύπρο. Θα το πω ευθέως. Και εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω υπερασπιστεί πολλές φορές τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εφοριακοί και οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να κάνετε τίποτα άλλο. Εκτελεστικό όργανο. Ξέρετε ότι οι πρώτοι οι οποίοι θα την πατήσετε είστε εσείς οι εφοριακοί. Μα όταν ο άλλος ήδη. Και στους προληπτικούς ελέγχους του Γερνέξου, ο εφοριακός είναι ο κυματοθράφης της κυβέρνησης. Έτσι είναι ο πρώτος στόχος. Ο άλλος βλέπει τον Τσίπρα, βλέπει τον Καμένο, βλέπει τα ψέματα που έχει πει και σου λέει στέλνει και εσένα τώρα να με ελέγξεις. Δηλαδή δεν φτάνει που μας τα έχεις πάρει όλα, μας έχεις αποζημίσει, μας έχεις πάρει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να το κάνεις πλεόνασμα και να το μοιράσεις εκεί που δεν πρέπει σε λάθος μερίσματα και να μας φάρει και το σπίτι. Κύριε Καούκη, μια και το είπατε, το θέμα των 120 δόσεων δεν προχωράει για τους επελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους? Δεν προχωράει. Να σας πω για ποιο λόγο δεν προχωράει. Γιατί αφορά χρέη έως το 2016 και πριν, έως 50.000 ευρώ και εφόσον μπορέσεις και ρυθμίσεις και τα χρέη από το 16, έτσι. Δηλαδή 17 και έπειτα. Για να τα κάνεις όλα αυτά, πρέπει να έχεις μια υγιή επιχείρηση για τους συνταξιούχους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για αυτούς που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους, δεν μπορούν να υπαχθούν. Μήπως ξέρετε, άρα, επειδή με ρώτησαν, βάλτε μια χρέη άνω των 50.000, πότε θα βγει η εγκύκλιο? Θα έχουμε κάνει έτσι προς το διάστημα και περιμένουμε το διάστημα. Πάω στον κύριο Χαρίτο. Πάμε μέχρι την Κύπρο, γιατί εδώ και περίπου ένα μήνα, από την 1η Απριλίου, έχει ξεκινήσει και το Art Κύπρου. Μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και στην Κύπρο. Να πούμε την καλησπέρα μας στον αρχισυντάκτη του Έξτρα Κύπρου, στον Χρήστο τον Αριστίδου. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την Κύπρο, κύριε Ρωνάκη, και στους φιλοξενούμενους σας. Χαίρομαι καταρχάς που σας ακούω μετά από πολύ καιρό. Να είστε καλά. Τι κάνουμε? Από εδώ και πέρα καλά θα είμαστε. Και να είμαστε καλά και πρώτα ο Θεός, θα έχουμε συχνή επικοινωνία. Θα κανονίσουμε να βγαίνετε από εκεί και με Skype. Αδερφά κανάλια είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στην Κύπρο πρέπει να μας παρακολουθούν όλοι οι αδερφοί μας, οι Κύπροι και οι Ελληνοκύπροι που είναι κάτω. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από τη στιγμή, κύριε Μιλωνάκη, που το ΆΡΠΕ βγήκε στον αέρα στην Κύπρο. Αυτό είναι καλό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Αριστίδου, γιατί η δολοφονία αυτή του ζεύγους που παρακολουθήσαμε εδώ και μερικές μέρες έχει πάρει άλλη τροπή. Μετά ακριβώς τη σύλληψη του 33χρονου, κάτι άλλο συμβαίνει. Ακριβώς, και αυτό είναι το ρεπορτάζ που θα σας δώσω, κύριε Μιλωνάκη.
Είχαμε ραγδαίες εξελίξεις αναφορικά με το στιγερό διπλό φωνικό που έγινε στην Λευκωσία. Και ρόλο κλειδί τώρα φαίνεται θα διαδραματίσει η σύλληψη ενός 33χρονου. Οι ανακριτές ταυτίζουν τον 33χρονο αυτό με δύο τεκμήρια που εντοπίστηκαν στην σκηνή του φοβερού εγκλήματος. Ο ύποπτος μετά από πολύ ωρή ανάκριση χθες βράδυ είπε ότι γνωρίζει πολύ καλά το τι έγινε το μοιραίο βράδυ στο σπίτι του ζεύγους Χατζηγεωργίου όπου έγινε το φρικτό έγκλημα. Μάλιστα φέρεται να δήλωσε ότι το έγκλημα προετοιμαζόταν, έτσι είπε, εδώ και 5 χρόνια. Ο 15χρονος θετός ιός της οικογένειας Χατζηγεωργίου φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι άγνωστο άτομο του είπε να μην φοβάται όταν μπήκε στο σπίτι και πως θα σκοτώσουν τον θετό πατέρα και την μητέρα του ενώ σε αυτόν δεν θα κάνουν τίποτα. Ο 15χρονος επίσης φέρεται να είπε ότι μπήκε στο σπίτι από την κουζίνα και ένα δεύτερο άτομο το οποίο δεν έφερε κουκούλα στο κεφάλι δίνοντας μάλιστα την περιγραφή αυτού του ατόμου στους ανακριτές. Επίσης, από όσα είπε ο 15χρονος, άκουσε φωνές και κάτι σαν κλάματα της μητέρας του, αλλά νόμισε πως έβλεπε όνειρο. Χαρακτηριστικό επίσης, κύριε Μελωνάκη, είναι και το γεγονός ότι ο 33χρονος, ύποπτος, φέρεται να είπε ότι για να μπουν στο σπίτι είχαν κάποια βοήθεια από μέσα. Χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε ότι είχαν κάποια βοήθεια από μέσα. Αυτό φυσικά θα διαφανεί. Το κίνητρο έχει βγει κάτι... Κάτι που είπε ο 33χρονος στους ανακριτές και στην κατάθεσή του, ότι είπε χαρακτηριστικά ότι μετά από αυτή την υπόθεση εγώ θα είμαι πολύ πλούσιος. Γιατί μάθαμε, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι η περιουσία του ζεύγους είχε περάσει στον 15χρονο. Όχι, αυτό δεν ευσταθεί. Αυτό δεν ευσταθεί. Απλώς είπε ο 33χρονος ότι μετά από αυτή την υπόθεση εγώ θα είμαι πολύ πλούσιος, χωρίς όμως να θέτει τον εαυτό του στη σκηνή της άγριας δολοφονίας του ζεύγους Χατζηγεωργίου. Και όπως είπε, θα δώσω στοιχεία για το τι έκαναν το έγκλημα. Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε γιατί έχει συνέχεια, δεν έχει τελειώσει. Έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο αυτό το έγκλημα. Ότι δεν γίνονται και δεν εδώ. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, ξέρει ο συνάδελφος ο κ. Αριστίδου, ήταν φρικτό έγκλημα που είχε προσωπικό χαρακτήρα. Δεν ήταν πυροβολισμός, ήταν σφαγιασμός με μαχαίρι που δείχνει μίσος προσωπικό συνήθως ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα. Ο ιατροδικαστής, ο Μάριος ο Ματσάκης, είχε και επέμενε ότι επρόκειτο η αποτυχημένη ληστεία. Μάλιστα. Αλλά όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει τώρα εκεί στο πάνελ, 29 τόσες μαχαιριές που δέχθηκε ο καθηγητής και οι άλλες 9 στο λαιμό η σύζυγος του έδειχναν σύμφωνα με κάποιους εμπειρογνώμονες μίσος, εμπάθεια. Μάλιστα. Χρήστο Αριστίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τακτικές επικοινωνίες διότι Βεβαίως. Πρέπει να ενημερωνόμαστε από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί και έχουμε Βεβαίως. Βέβαια τώρα από εδώ και πέρα και την ΑΟΣ, έχουμε πολλά να λέμε. Πάρα πολλά, πολλά και μπορώ να σας πω ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες ίσως ξεκαθαρίσει πλέον και το θέμα αυτού του φοβερού εγκλήματος. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετούμε όλους στο νησί. Κύριε Χαρίτο, εδώ πέρα λέγαμε προηγουμένως γιατί αυτό... Είναι μια ποινική υπόθεση. Αύριο και τελείω. Αυτό ναι, τελείωσε. Τώρα θα το δούμε, θα το έχουμε συνέχεια. Αλλά τι γίνεται με τους πληστηριασμούς τώρα που ξεκινάνε από αύριο από το δημόσιο πλέον. Διότι εδώ πέρα μου λέγανε ότι δεν έχουν δυνατότητα. Με την τράπεζα τι έκανες, άντε να κάνω ένα διακανονισμό, δεν έχω να δώσω, δεν κάνω. Ξέρετε, είχαμε και αυτό το θέμα. Τώρα εδώ πέρα. Με την εφορία δεν υπάρχει διακανονισμός. Μπαίνει ο έφορας, στο χέρι του έφορα είναι καταρχάς. Εγώ από την εμπειρία μου έχω να πω ότι. Μόνο για την πρώτη κατοικία. Μόνο για την πρώτη κατοικία, στο χέρι του έφορα. Να εξετάζει αν όλα τα στοιχεία ταιριάζουν. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Αν έχει στο χωριό. Για τώρα να έχει έναν όγκο μπροστά του. Και λέω, αν έχει στο χωριό σε ένα ρυπωμένο σπιτάκι από τον παππού. Και έχει και ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικά εδώ το οποίο έρχεται η εφορία σου κατασχέσει, θα το κατασχέσει. Γιατί επειδή έχει και άλλο δεν είναι πρώτη κατοικία. Πρέπει να το βγάλει από πάνω, να το πετάξει. Είναι πολλά, η εικόνα η δική μου είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ασχολούμαι και επαγγελματικά, είναι ότι
το κράτος, δηλαδή η εφορία και οι άλλοι οργανισμοί είναι πολύ πιο σκληροί από τις τράπεζες. Πολύ πιο σκληροί από τις τράπεζες. Η τράπεζα δηλαδή, καταρχήν όσο εκκρεμεί μία υπόθεση, ακόμη και αν είναι, γιατί ξέρουμε αν μία υπόθεση θα προχωρήσει ή όχι. Αν δεν τελεσιδικήσει τελείως, η τράπεζα δεν ενοχλεί. Σωστά. Η εφορία τώρα... Με αποτέλεσμα, εμείς οι δικηγόροι, και το έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, να παίρνουμε χρόνο. Να καταθέτουμε εφέσεις, να αναβολές κλπ. Για να κερδίσουμε χρόνο στους πελάτες. Και έχουμε κερδίσει πάρα πολύ χρόνο, 3 και 4 και 5 χρόνια. Η εφορία δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι στον περιβόητο. Θα έχουμε δράματα, κυρίες και κύριοι. Από αύριο θα έχουμε δράματα. Στον περιβόητο νόμο Κατσέλη, από την τελευταία τροποποίηση που μπορούσαν να μπουν μέσα και χρέη προς εφορία, τα δικαστήρια τα βγάζανε έξω τα χρέη της εφορίας και ρυθμίζανε μόνο τις τράπεζες. Σωστό. Ρυθμίζανε μόνο τις τράπεζες. Για σκεφτείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάει ο κύριος Καούκης αποφάσεις... εφοράς μισό λεπτό, να καταλάβει ο κόσμος. Να κάνει την κατάσχεση ή αυτός ο οποίος, κύριε Καούκη, τώρα αυτό το σπίτι το χρωστάει στην τράπεζα. Εσείς το κατάσχετε. Είναι πρώτη κατοικία ή δεύτερη κατοικία, σας λέω εγώ. Τι θα γίνει με το χρέος στην τράπεζα, θα συνεχίσει να το πληρώνει. Καταλάβατε τι θα γίνει. Θα χάσει και το σπίτι, θα πληρώνει και στην τράπεζα. Μπορεί να πιεστεί και η ίδια η τράπεζα, επειδή έχει γράψει την προσημείωση, να τρέξει και εκείνη πληστηριασμό. Βέβαια. Επειδή υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω προηγείται η τράπεζα της εφορίας, αν κάνω λάθος. Στα χρήματα που θα προκύψουν από τον πληστηριασμό. Υπάρχει και κάτι άλλο, ότι τα χρέη προς το δημόσιο συνήθως, σχεδόν όλα τα βεβαιωμένα χρέη, όλα τα κονδύλια, δεν παραγράφονται προς την τράπεζα. Κάποια στιγμή παραγράφεται. Πολύ σημαντικό. Εγώ, κυρίες και κύριοι, θέλω να θυμίσω σας λέω. Η τράπεζα αυτό, με ένα διαγωνισμό κάνει κούρεμα. Κούρεμα. Είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των τραπεζών. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Αυτό που είχε πει κάποια στιγμή και το είχε θερμοίσει στο πρόγραμμά σας. Βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος Χαρτζαφέρης. Βεβαίως είναι στο πρόγραμμα. Είχε πει συσάχθεια, παιδιά. Έτσι. Κόψατε το 30%, το 40% των συντάξεων. Μπορείτε να κάνετε ένα κόψιμο όσον ανάλογο και στα δάνεια. Ακριβώς και όχι μόνο. Και δεν έχουμε πει μόνο αυτό, κύριε Μιλωνάκη. Είναι κάτι θα δείτε τώρα που θα ξεκινήσει. Το λέει ο κύριος Χαρτζαφέρης. Και κάτι άλλο. Έχουμε δράματα. Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν ένας άνθρωπος έχει φτάσει στο να χρωστάει πάρα πολλά χρήματα και να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, με το που του το παίρνουν να πάβει να χρωστάει κιόλας. Όχι να συνεχίζει να χρωστάει. Είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό είναι στην Αμερική. Ισχύει στην Αμερική. Είναι παλαβό, έτσι. Λοιπόν, είναι παλαβό αυτό που γίνεται. Γι' αυτό ζητάμε να μπουν όλοι στις 120 δόσεις. Γιατί κάποιοι θέλουν να πληρώσουν, να ρυθμίσουν και να προχωρήσουν για να μην τους πάρει το σπίτι το κράτος. Και δεν μπορούν να πούνε σε αυτή μια τέτοια αρρύθμιση. Και σου λέει, χρωστά άλλο 60.000. Του λέει 12 μήνες. Μα δεν μπορεί, δεν έχει δουλειά. Λέγαμε την άλλη φορά με τον Λοβέρδο, έχουμε και με την Παραδείσο εδώ και με τον Τσαθάκη, έχουμε γίνει η χώρα των Δωσά. Θυμάστε παλιά που πέταγε ο άλλο και έλεγε ο Δωσά. Αυτό λέει. Πρέπει να γίνει. Δώσει την εφορία, δώσει την τράπεζα, δώσει την ΔΕΗ. Έστω όμω και αυτό που είναι ένα μικρό μέτρο, γιατί δεν το κάνουν. Σωστό. Γιατί δεν το κάνουν. Για να τα πάρουν και εύκολα τα σπίτια. Τελικά, μήπω υπάρχει σχέδιο να τα πάρουν τα σπίτια. Επιτρέψτε μου δύο πράγματα. Πρώτον, είναι φοβερό το ότι βγαίνει η ίδια η για να στεγάσουν τον νεοσερχόμενο πληθυσμό. Λαθρομετανάστε, λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν έχουν βαφτίσει. Γιατί εγώ που βλέπω στην εφορία που μου έρχονται και μου κάνουν έναρξη κάποιε συνεταιριστικέ επιχειρήσει. Μισό λεπτό, θέλω να σου πω αυτό. Και προσλαμβάνουν υπαλλήλωση ΜΚΟ που πάνε και για την περίθλαψη ή οι κοινωνικές δομές λοιπόν, των μεταναστών, τους έχουν βαφτίσει τους μετανάστες νεοσερχόμενο πληθυσμό. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, δύο παραδείσεις γρήγορα. Είναι φοβερό το ότι η ίδια η ΑΔΕ υπολογίζει ότι από τα 110 δις που είναι τα χρέη προς τις εφορίες, εισπράξιμα είναι μόλις τα 20-25. Άρα έτσι, τα υπόλοιπα έτσι μπορούν να διαγραφούν. Και δεύτερον, για όσους λένε ότι η συσάκτα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, παραπέμπω σε τρεις χώρες. Το κάνει η Αμερική και το κάνει ακόμα και τώρα. Το έκανε η Σουηδία το 1992 με την τραπεζική κρίση μεγάλη που πέρασε. Και τελευταία φορά που το έκανε, το έκανε η Ισλανδία το 2008. Σωστό. Πάμε σε ένα μικρό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Σταντζάκη και επιστρέφουμε. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιώργος Σαζακλής και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Εισβολή πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα στο Βρετανικό Συμβούλιο στο Κολονάκι.
20 άτομα εισέβαλαν στο κτίριο επί της οντοφιλικής εταιρείας, φωνάζοντας συνθήματα για τη Συρία, πέταξαν φεϊβολάν και στη συνέχεια αποχώρησαν ανενόχλητοι. Σε ανάρτησή τους, στη σελίδα του αντιξουστικού χώρου, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν αθώοι από όσες ξένες δυνάμεις εμπλέκονται στη Συρία. Άγνωστος τραυμάτισε θανάσιμα με 5 μαχαιριές έναν 23χρονο Έλληνα σύνοδο Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν μαρτυρίες από περαστικούς, ενώ ήδη ελέγχονται και κάμερες από τα γύρω μαγαζιά, με την ελπίδα να εντοπιστούν οι κινήσεις του δράστη πριν ή και μετά το έγκλημα. Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε τη νύχτα την περιοχή της Πεντέλης. Άγνωστοι προκάλεσαν την έκρηξη σε ATM που βρισκόταν μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πλατεία της περιοχής, πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα και έγιναν καπνός. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Το μέσο μηνιαίο καλάθι του καταναλωτή συνεχίζει να υποχωρεί. Φέτος αναμένεται να μειωθεί κατά 5 ευρώ και να διαμορφωθεί στα 312 ευρώ από 317 ευρώ που ήταν πέρυσι. Η μεγαλύτερη μείωση των αγορών αφορά τους καταναλωτές που εντάσσονται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών. Στην κατηγορία αυτή, το καλάθι αγορών μειώνεται κατά 10 ευρώ και περιορίζεται στα 322 ευρώ. Την προκήρυξη 24 ώρες απεργίας στις 30 Μαΐου ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αντιδρώντας στις ασκούμενες πολιτικές από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αποφάσισαν να ορίσουν 30 Μαΐου ως ημέρα πανεθνικής δράσης ενάντια στην λιτότητα, την ανεργία και την υπερφορολόγηση. Την συγκεκριμένη ημέρα θα πραγματοποιηθεί 24ωρη γενική απεργία και σειρά άλλων δράσεων με κεντρικό σύνθημα «Φτάνει πια, τέρμα στις θυσίες των εργαζομένων». 13 παιδιά σκοτώθηκαν στην Ινδία όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση. Αλλά 8 παιδιά από τα συνολικά 22 που επέβαιναν στο σχολικό τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμα γίνει σαφή, ενώ πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό δυστύχημα με θύματα μαθητές μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Απίστευτες σκηνές κατέγραψε κάμερα μέσα από το πιλωτήριο ενός επιβατικού αεροσκάφους κατά την προσγείωσή του εν μέσω σφοδρής αμμοθύελλας στην Σαουδική Αραβία. Παρά την μηδενική ορατότητα που δεν επιτρέπει να διακρίνεται ούτε καν ο πύργος ελέγχου, ο κυβερνήτης αποτολμά την προσγείωση, βάζοντας ως σημάδι την διαχωριστική γραμμή στο κέντρο του διαδρόμου. Τελικά, η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα. Μερική κατολίσθηση που καθιστά σχεδόν ανέφικτη την περαιτέρω χρήση του έχει υποστεί το Κέντρο Πυρηνικών Δοκιμών της Βόρειας Κορέας, το οποίο ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε ότι θα κλείσει σε μια κίνηση καλής θέλησης. Μελέτη Κινέζων γεωλόγων έδειξε ότι οι πυρηνικές δοκιμές που διενήργησε το κομμουνιστικό καθεστώς από το 2006 στις υπόγειες σύραγγες του όρους Μαντάτ στο Κέντρο Πυρηνικών Δοκιμών προκάλεσαν μερική κατολίση του βουνού, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον ασφαλής η χρήση του κέντρου λόγω και του κινδύνου διαρροής ραδιενέργειας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε τώρα στο εκρηκτικό δελτίο και τον Αντώνη Μιλωνάκη. Από εμένα, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να ανοίξει το πλάνο. Έχουμε τίποτα άλλο, Σοφία, πρωτού κλείσουμε. Να πω ότι ο κύριος, επειδή το είπαμε προηγουμένως, ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, είπε σήμερα στο Financial Times ότι μετά την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια θα έχουμε από τους κακούς δανειστές 3 με 4 αξιολογήσεις το χρόνο. Δηλαδή περισσότερες από όσες έχουμε τώρα. Περισσότερες από όσες έχουμε τώρα, θα έχουμε μετά την καθαρή έξοδο. Ναι, αλλά βγήκε η ΕΡΤ και του απάντησε. Ναι, έχουμε την γραμμή με τον Σοφία. Μπάχαλο, μίλησε. Ο κύριος Κοτζιάς θα συναντηθεί αύριο για πρώτη φορά, λέει, στα πλαίσια του συνόμου του ΝΑΤΟ με τον ομόλογο της Τουρκίας. Δηλαδή είναι πρώτη συνάντηση εκεί, λέει, περιμένει η κυβέρνηση να αποθεί και να ακουστεί κάτι. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά, επειδή είπαμε πολιτικά, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, λένε και ισχυρίζονται κάποιοι ότι όλες αυτές οι παρετήσεις στο τελευταίο διάστημα κρύβουν και από ένα οικονομικό σκάνδαλο από πίσω. Και βέβαια και ο κύριος Τσακαλώτος λέει ότι είναι τυχαία που τα λέει όλα αυτά, γιατί πλησιάζουν εκλογές. Άρα το ερώτημα είναι αν θα φύγει μετά τις εκλογές, αποτέλεσμα των εκλογών, ή θα φύγει λίγο πριν τις εκλογές ο κύριος Τσακαλώτος. Να καληνύχτες τον κύριο Μπάπη Καούκη. Να τον ευχαριστούμε τα κοντά μας. Τον κύριο Φώτη Χαρίτο. Καληνύχτα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τον Γιάννη τον Λοβέρδο. Γιάννη, σας καλά. Σπύρο. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και από μένα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.